Πάμε γρήγορα τώρα να δούμε τι έγινε με τα τηλεοπτικά. Πάμε για τα τηλεοπτικά, γιατί έχουμε ανατροπή στα νούμερα τηλεθέασης και πάλι. Βέβαια. Μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά για τη Φέη μας. Μεγάλο, τεράστιο θα λέγαμε. Για τη Φέη Σκορδά, για πέρα. Γιατί ο Λιάκας ανεβαίνει, η Φέη Σκορδά κατεβαίνει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την πρώτη θέση, όπου στην πρώτη θέση δεν έχουμε καμία αλλαγή. Είναι σταθερά η Κατερίνα Καινούριου. Κάτσε, βλέπουμε και τα πλάνα μας εδώ πέρα. Δηλαδή ο Λιάκας ανεβαίνει. Η Σκορδά κατεβαίνει. Και η Φέη κατεβαίνει. Ναι. Το ματιάσε το κορίτσι. Πάμε λοιπόν, πρωτιά για ποιο κανάλι. Πρωτιά για τον Α, για την Κατερίνα Καινούριου, σταθερά στην πρώτη θέση, 16,4% στο δυναμικό. Μάλιστα. Δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση, ο Γιώργος Λιάγκας. Με τι? 12,4%. Με 12,4% στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Λιάγκας και το πρωινό στον Αντένα. Mm-hmm. Τρίτη θέση. Ναι. Πάμε Δανάη. Η Δανάη. Με τη Δανάη Μπάρκα 9,9%. Ξεκίνησε να μονοψήφει η Δανάη. Κάνει άλλο το μονοψήφιο, άλλο το ψιλοανεβαίνει λίγο. Τρίτη ναι. θέση. Πάμε για τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση η Φέη Σκορδά. Η Φέη μας πόσο? 7%. 7% η Φέη. Ναι. Γιατί? Το ματιάσαν το κορίτσι. Τη φάγανε. Τη ματιάσανε. Πάμε παρακάτω. Πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση λοιπόν, Breakfast at Star, 6,7%. Όχι μεγάλη διαφορά. Κοντά με τη Φέη Σκορδά. Ναι. Και τελευταία. Το Open. 5,6. 5,6. Κάτι ανέβηκε λίγο. Ανέβηκε, ναι. Εντάξει, κάτι έκανε. Κάτι έκανε. Μάλιστα. Αυτά τα νούμερα. Και δυστυχώς το 7% της Face δημιουργεί ένα πανικό στο Sky και προσπαθούν να βρουν γρήγορα τι θα κάνουν για να σώσουν την κατάσταση.